Για τη σοκολατένια φραντζόλα χρειαζόμαστε 1,5 φλιτζάνι αλεύρι ντίνκελ, 1 και 1 τέταρτο του φλιτζανιού αλεύρι βρώμης, 2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό φλιτζάνι βούτυρο λιωμένο, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό φλιτζάνι ξινόγαλο ή γιαούρτι, μισό φλιτζάνι καστανή ζάχαρη, 3 αυγά, χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μισό φλιτζάνι σταγόνι σοκολάτας, μισό φλιτζάνι σταφίδες και μισό φλιτζάνι χοντροκομμένα καρύδια. Μια αλλιώτικη συνταγή θα παίξουμε με διαφορετικά άλευρα που είναι γλυκά στη γεύση, που έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Θέλουμε λοιπόν αλεύρι ντίνκελ. Πλούσιο σε φυτικές ίνες, ιδανικό για μια ισορροπημένη διατροφή και η γεύση του είναι το κάτι άλλο. Δοκιμάστε το και στα κέικ σας. Αλεύρι φτιαγμένο από τα αρχαιότερα δημητριακά, πηγή φυτικών ινών, πλούσιο σε φόσφορο, θέλω 1 και μισό φλιτζάνι. Με το ίδιο φλιτζάνι που μετράω το αλεύρι μου, μετράω και όλα τα υλικά μου. 1 και μισό. 1 και μισό. Αλεύρι βρώμης με υψηλή διατροφική αξία, ιδανικό για μια ισορροπημένη διατροφή. Το αλεύρι βρώμης δίνει πεντανόστιμο ψωμί, αλλά και κέικ και τραγανά μπισκότα. Θέλω 1 φλιτζάνι και 1 τέταρτο του φλιτζανιού. Και το 1 τέταρτο δεν θα το βάλω όλο, θα κρατήσω μία κουταλιά από το 1 τέταρτο, γιατί θα το χρησιμοποιήσω στη φόρμα μου. Ανακατεύω τα αλεύρια μου με το σύρμα για να μπλεχτούν ωραία και τα δύο μαζί και μέσα θα ρίξω baking powder και λίγη σόδα, σόδα μαγειρικής. Τα ανακατεύω πάλι όλα μαζί και προς το παρόν τα αφήνω εδώ στην άκρη. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει αυτά τα αλεύρια, σας προκαλώ να τα δοκιμάσετε για να δείτε τη γλύκα που βγάζει το ψωμί, το κέικ, το μπισκότο. Και pancakes είναι πολύ ωραία με αυτά. Έτσι, κοσκινίστηκε ωραία, δεν έχω κανένα κομπάκι. Το αφήνω στην άκρη. Θέλω 3 μεγάλα αυγά. Αν τα αυγά σας είναι μικρά, βάλτε μου 4. Χτυπήστε τα αυγά να σπάσουν. Μήπως να βάλω ένα μεγαλύτερο μπολ, γιατί αυτό είναι ρηχό και θα μου βγουν έξω τα υλικά μου. Για πάμε εδώ. Εδώ. Μέσα και η ζάχαρη να λιώσει μέσα στο αυγό. Μέσα θα πέσει ξινόγαλο ή γιαούρτι ή γάλα με λίγες σταγόνες λεμονιού. Ό,τι από τα 3 έχετε. Μέσα θα πέσει λιωμένο βούτυρο και θα κρατήσω και μια σταγόνα για τη φόρμα μου. Ένα ωραίο ανακάτεμα στα υλικά μου και τώρα θέλω χυμό και ξύσμα πορτοκαλιού. Και έτσι φτιάχνουμε ένα ωραίο υγιεινό γλύκισμα που δεν φοβάται καμιά μαμά να δώσει στα παιδιά της. Και χυμό από ένα φρέσκο πορτοκάλι, ζουμερό και μεγάλο. Και πάμε να ενώσουμε τα στερεά με τα υγρά. Θα πέσουν τα υγρά υλικά μέσα στα στερεά. Μοσχοβολάει και έτσι όπως είναι τα υλικά, παιδιά, μοσχοβολάνε. Και κάντε μου ένα ωραίο ανακάτεμα, να γίνει σαν ένας χυλός. Έτσι, ωραία. Μόλις σταματήσω να βλέπω τα άλευρα, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα σταφίδα, καρύδι και σταγόνες σοκολάτας. Τελευταίο ανακάτεμα, ο φούρνος μου αναμένος και η φόρμα μου με το λίγο βουτυράκι που κράτησα εδώ στο μπολ, καλό βουτύρωμα της φόρμας για να ξεφορμαριστεί εύκολα. Και αν θέλετε τα κέικς να ξεκολλάνε πάρα πολύ εύκολα από τις φόρμες, μόλις βουτυρώσετε τη φόρμα, βάλτε το για 1 λεπτό στην κατάψυξη. Να παγώσει τελείως το βούτυρο και να πέσει το αλεύρι μέσα. Τώρα εγώ το κάνω γρήγορα γιατί βιάζομαι όπως πάντα. Απλά σας λέω tips γιατί με ρωτάτε συνέχεια απορίες και θέλω να σας λύνω πάντα όλες τις απορίες. Αν και μέσα στο argyro.gr σας τα γράφω αναλυτικά, τεινάζω καλά το περιττό αλεύρι. Και πάμε να βάλουμε μέσα το μείγμα μας.
το χτυπάω καλά. Μπαίνει φούρνο, 160, αέρα, μεσαία σχάρα, γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Θα φουσκώσει πάρα πολύ. Σβήνω το φούρνο. Ακούω τη μυρωδιά του. Μυρίζει φανταστικά. Τσέκαρα με το μαχαίρι μου την καρδιά του. Βγήκε στεγνή η λάμα μου. Έχει βγει έξω από τη φόρμα. Έχει φουσκώσει πολύ. Ροδοψημένο και φανταστικό, Παναγία μου. Και καυτό, θα το βγάλουμε τώρα, θα το βγάλω εγώ. Δεν είναι ακριβώς κέι και να φοβάμαι. Κέι πολύ. Έτσι, ωραία. Εδώ λοιπόν. Και πάμε να κόψουμε ανάμεσα σε ψωμί και κέικ, πραγματικά φανταστικό για κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας. Τραγανό έξω, σαν μπισκοτάκι γίνεται. Να μου το αφήσετε να κρυώσει όμως λίγο, εντάξει. Έτσι, ωραίο. Μου αξίζει ένα κομμάτι. Απίθανο. Είναι ό,τι πρέπει για πρωινά καφεδάκια και εμένα που μου αρέσει, φτιάχνω καφέ με γάλα το πρωί, μια μεγάλη κούπα και μου αρέσει να βουτάω μέσα. Μήπως θυμάστε εκείνη τη θεϊκή βασιλόπιτα που σας κάνω κάθε χρόνο που είναι ιδανική για βουτιές στα καφεδάκια? Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό. Φτιάξτε το όλοι, είναι φανταστικό.